Το ιδιαίτερα σημαντικό θέμα της λειτουργίας του κολυμβητηρίου Γρεβενών συζήτησε αναλυτικά ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γιώργος Νούτσος σε δύο συσκέψεις στο Δημαρχείο Γρεβενών τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου με εκπροσώπους του Κολυμβητικού Συλλόγου Μεγαλέξανδρος, μαθητές και τους γονείς τους, καθώς και τους εργαζομένους στο Αθλητικό Κέντρο του Δήμου. Το κολυμβητήριο ανέστειλε τη λειτουργία του στις 15 Δεκεμβρίου αντί της 23 Δεκεμβρίου, αφού δεν υπήρξε η αναγκαία εξέβρεση προμηθευτή καυσίμων. Ας σημειωθεί πως και οι προμηθευτές προπληρώνουν την παροχή υγρών καυσίμων και θα χρειαζόταν άμεσα το ποσό των 20.000 ευρώ. Η Δημοτική Αρχή κατόρθωσε τα 4 χρόνια αυτά να κρατήσει το κολυμβητήριο ανοιχτό χωρίς κανένα κόλλημα. Είναι δε αξιοσημείωτο πως το πετρέλαιο που χρειάζεται η μυρωσία στο κολυμβητήριο είναι 1.200 με 1.500 λίτρα. Σήμερα το πρωί είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κολυμβητικού Συλλόγου Γρεβενών Μέγας Αλέξανδρος, καθώς και με γονείς των παιδιών τα οποία αθλούνται στον σύλλογο αυτό και βέβαια και με πολλά παιδιά. Η συνάντηση αυτή έγινε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και είχε σαν αντικείμενο τη λειτουργία του κολυμβητηρίου. Όπως είναι γνωστό, το κολυμβητήριο από την προηγούμενη Παρασκευή, Σάββατο ουσιαστικά, ανέστειλε τη λειτουργία του. Και αυτό βέβαια έγινε μετά από απόφαση, η οποία βέβαια ήταν δυσάρεστη, αλλά και ταυτόχρονα επιβεβλημένη την ώρα που η δυνατότητα πλέον να λειτουργήσει το κολυμβητήριο μέσα από την τεράστια δαπάνη που συνεπάγεται η λειτουργία του, κυρίως λόγω της μεγάλης ποσότητας καύσιμης ύλης, δηλαδή πετρελαίου. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την τετραετία το Δημοτικό Κολυμβητήριο λειτουργήσε ανελιπώς, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, για 4 ολόκληρα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι η Δημοτική Αρχή έδωσε έμφαση στη λειτουργία του, αναγνώρισε την φιλότιμη προσπάθεια του Κολυμβητικού Συλλόγου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αγκάλιασε το ενδιαφέρον των γονιών και κυρίως των παιδιών να αθληθούν από τη μια μεριά, αλλά και από την άλλη κάποια από αυτά να κάνουν πρωταθλητισμό, κερδίζοντας νίκες και βέβαια κάνοντας όλους εμάς χαρούμενους για τις επιδόσεις τους. Το γεγονός ότι η τραγική οικονομική συγκυρία μας οδήγησε σε αυτή την απόφαση, δηλαδή του να αναστείλουμε τη λειτουργία του για 4-5 μέρες νωρίτερα, ήταν μια δυσάρεστη απόφαση. Όμως δεν είχε να κάνει με το γεγονός ότι ο φορέας, δηλαδή το αθλητικό κέντρο, δεν είχε τη δυνατότητα ή όφιλε σε προμηθευτές πετρελαίου πολλά χρήματα. Γιατί αν ήταν αυτός ο λόγος, θα μπορούσαμε βέβαια και εμείς να το καταλάβουμε και πολύ καλύτερα να το εξηγήσουμε. Ο λόγος ήταν ότι οι επαγγελματίες του είδους, οι πρακτηριούχοι δηλαδή, και κυρίως αυτοί οι οποίοι μέχρι σήμερα είχαν την ευθύνη για την τροφοδοσία του κολυμβητηρίου, μας δήλωσαν πλέον ότι δεν μπορούν να μας τροφοδοτήσουν με πετρέλαιο εάν η πληρωμή δεν γίνει άμεσα, δηλαδή της μετρητής. Και αυτό το λέω χωρίς να καταλογίσω σε αυτούς καμία απολύτως ευθύνη, γιατί και αυτοί ως επαγγελματίες έχουν το δικό τους δίκιο, γιατί βιώνουν μια πρωτόγνωρη, τραγική, δυσάρεστη οικονομική συγκυρία, όπου και οι δικοί τους προμηθευτές προφανώς τους έχουν κλείσει τις κάνουλες, άρα η συνήθις διαδικασία που χρησιμοποιούσαμε, ώστε να προμηθευόμαστε πετρέλαιο και σε 1 με 2 μήνες να το πληρώνουμε, πλέον δεν μπορούσε να τηρηθεί. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος για τον οποίο και είπαμε ότι θα ήταν σκόπιμο να αναστείλουμε αυτή τη λειτουργία 4-5 μέρες νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά, έγινε μια ενδιαφέρουσα, χρήσιμη και επικοδομητική κουβέντα με τους γονείς και με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Από αυτή την κουβέντα, αν μη τι άλλο, έγιναν γνωστά κάποια δεδομένα. Γιατί πολλές φορές δύσκολα κρίνεις αν δεν γνωρίζεις την αλήθεια ή πολύ περισσότερο αν γνωρίζεις τη μισή αλήθεια. Ακολούθησε και μια δεύτερη συνάντηση το μεσημέρι στο γραφείο μου με μερικά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με κάποιους εκ των γονέων και βέβαια με εργαζόμενους του Αθλητικού Κέντρου, γιατί έπρεπε να δοθούν συγκεκριμένες διευκρινήσεις. Τελικώς, καταλήξαμε στο γεγονός ότι ενώ όλοι αναγνωρίζουν την δυσάρεστη, την τραγική οικονομική συγκυρία και ενώ αναγνωρίζεται η προσπάθεια που η Δημοτική Αρχή όλα αυτά τα χρόνια κατέβαλε, καταλήξαμε στο ότι θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια ακόμη παραπάνω, μήπως και βρεθεί μια διέξοδος στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί. Ανέλαβα λοιπόν την ευθύνη να επιχειρήσω για μία ακόμη φορά, διευρύνοντας βέβαια την εφορά αυτή την γκάμα των ανθρώπων, των πρακτηριούχων στους οποίους θα απευθυνθώ, να αναζητήσω μία λύση.
Μάλιστα εξήγησα ότι αυτή η αναζήτηση θα γίνει και σε σύντομο χρόνο. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούσα να προεξοφλήσω την κατάληξη αυτών των διερευνητικών επαφών. Ως δήμαρχος της πόλης των Γρεβενών και βέβαια επειδή ακριβώς πάντα πίστευα και πιστεύω ότι το κολυμβητήριο, το δημοτικό κολυμβητήριο εξυπηρετούσε τις ανάγκες άθλησης και πολλές φορές για μερικά παιδιά και τις ανάγκες πρωταθλητισμού, ότι έχουμε καθήκον, ηθικό πάνω απ' όλα, να σταθούμε κοντά στα παιδιά αυτά, θα φροντίσω αυτή μου τη δέσμευση να την κάνω πράξη. Εύχομαι και ελπίζω ο διερευνητικός αυτός κύκλος που άμεσα θα ξεκινήσει, μέχρι αύριο το μεσημέρι να έχει αποδώσει καρπούς. Όπως και να είναι όμως, ό,τι και να γίνει, η επικοινωνία και η επαφή με τους γονείς θα είναι έτσι και αλλιώς άμεση και με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, ώστε να υπάρξει και άμεση ενημέρωση και αν θέλετε και κατανόηση σε όποιο πρόβλημα, σε όποιο αποτέλεσμα και αν προκύψει. Γνωρίζουμε τα οικονομικά των ΟΝΤΑ είναι πολύ δύσκολα. Γνωρίζουμε επίσης ότι ένα 15ήμερο περίπου που θα μείνει κλειστό το κολυμβητήριο ενδεχομένως να προκύψουν ζημιές λόγω της παγωνιάς κτλ. Πώς είναι η κατάσταση, είναι πραγματικά τόσο δύσκολα τα πράγματα, θα μπορούσε να λειτουργεί έστω έτσι ώστε να μην προκύψουν τα προβλήματα από τον καιρό? Το ερώτημα είναι εύλογο και θεωρώ απόλυτα δικαιολογημένο. Είναι όντως δύσκολη η οικονομική κατάσταση και για τους Δήμους αλλά και για το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο του Αθλητικού Κέντρου. Το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, τα μόνο έσοδα που έχει, είναι η κρατική επιχορήγηση που είναι της τάξης περίπου των 340.000 ευρώ. Αν θέλετε να είμαι πιο ακριβής, ήταν της τάξης των 340.000 ευρώ, γιατί με την φετινή μείωση, μέσα από το γνωστό δημοσιονομικό πρόβλημα, τα χρήματα που φέτος φτάνουν στο κολυμβητήριο δεν ξεπερνάν τις 290.000. Άρα έχουμε ήδη μια τραγική περικοπή 50.000 ευρώ που θα μπορούσε κάλλιστα, αν όλα ήταν καλά, να μας είχε λύσει το πρόβλημα λειτουργίας του κολυμβητηρίου. Το μεγάλο ζήτημα της συντήρησης πλέον και της συνέχειάς του με τη νέα Δημοτική Αρχή εξακολουθεί να παραμένει. Γιατί μην πιστεύετε, και δεν κινδυνολογώ σε κανένα επίπεδο, ότι τα πράγματα ως διαμαγείας από την μία στην άλλη χρονιά θα αλλάξουν δραματικά. Εγώ εύχομαι και ελπίζω να ξεπεραστεί το γενικότερο οικονομικό πρόβλημα, ώστε να μπορέσει η νέα Δημοτική Αρχή να έχει περισσότερα εργαλεία στη διάθεσή της, οικονομικά εργαλεία στη διάθεσή της. Πράγμα όμως που δεν προβλέπεται να γίνει σε σύντομο χρόνο. Όσον αφορά τη συντήρηση και την αποφυγή παρενεργειών από το κλείσιμο του κολυμβητηρίου, αυτό είναι κάτι που με τον όποιον τρόπο θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε. Γιατί κι αν ακόμα δεν καταφέρουμε να βρούμε προμηθευτή για να λειτουργήσει το κολυμβητήριο μέχρι τέλος του χρόνου, σίγουρα θα βρούμε την ποσότητα που πρέπει, γιατί θεωρώ ότι δεν θα είναι σημαντικά μεγάλη, ώστε να μπορέσουν τουλάχιστον οι εγκαταστάσεις σε αυτές τις δύσκολες και παγωμένες καιρικές συνθήκες να λειτουργήσουν ή να συντηρηθούν ουσιαστικά, ώστε να μην προκύψουν μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που προσπαθούν.